Εμείς βάζουμε το θέμα να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξη και με τη μορφή του κατεπήγοντος, επειδή δεν είμαστε βέβαιοι ότι κατά πάσα πιθανότητα μπορεί σε λίγες μέρες να ξανά έχουμε περιφερειακό συμβούλιο και να μπουν σε αυτό πολύ σοβαρά ζητήματα. Δεν ξέρουμε ποια, αλλά μπορεί να έρθουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα να μπουν. Μπορεί να έρθουν προγραμματικές συμβάσεις να μπουν στις επόμενες μέρες και να έρθουν και με τον τρόπο αυτά που μπαίνουν, για παράδειγμα, στην Οικονομική Επιτροπή αλλά και στο ίδιο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εδώ είναι και άλλοι, και άλλων παρατάξεων συμμετέχονται στην Οικονομική Επιτροπή και μπορούν να πάρουν το λόγο και να καταγγείλουν όχι μόνο επικεφαλής παρατάξεων αλλά και Περιφερειακή Συμβουλή και να πούνε αυτό που γίνεται, δηλαδή ότι θέματα έρχονται και οι εντεταλμένοι, όπως στο προηγούμενο θέμα διαπιστώσαμε, Περιφερειακή Σύμβουλη ή εντεταλμένοι του Περιφερειάρχη, να το πω έτσι κομψά και χωρίς να παρεξηγηθεί κανένας, δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δηλαδή απαντάνε άλλα τ' άλλο, χωρίς να γνωρίζουν κάτω θέμα για το οποίο εισηγούνται, παίρνουν εισηγήσεις, παραμονές των συνεδριάσεων, στην ίδια τη συνεδρίαση εισηγούνται άλλα και φωνάζουν τον κόσμο να έρθει να τα ψηφίσει, αλλάζουν τα θέματα την ώρα της συνεδρίασης κάποιες φορές, αυτό που ζήσαμε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, περνάνε θέματα για πολύ μεγάλα ποσά, για τα οποία δεν υπάρχει ούτε ένα φύλλο χαρτί για να μπορείς να διαβάσει ένας Περιφερειακός Συμβούλος στοιχειωδώς να τοποθετηθεί και να πούμε και για την ουσία. Ωραία. Όλα αυτά τα ζητήματα. Όχι, όλα αυτά τα ζητήματα. Κύριε Πρωτούλη, επειδή πρέπει να υπερψηφιστεί, τώρα μην πείτε στην ουσία. Για την ουσία του κατεπήγοντος. Όλα αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαν να προσπεραστούν. Επειδή από ό,τι φαίνεται υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για το δεύτερο κύμα του κορονοϊού. Και επειδή η τηλεδιάσκεψη είναι μια μορφή που προστατεύει τους περιφερειακούς συμβούλους, αλλά και συνολικότερα από αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι έχουν μαζευτεί όμως πάρα πολλά. Και για τον πιο δυσπιστό που καταλαβαίνει ότι το ζήτημα της πανδημίας χρησιμοποιείται ως άλοθη για μια καινούργια στη μορφή διαδικασία συζήτησης και λήψης αποφάσεων μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Χρησιμοποιείται ως άλοθη, γιατί δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή στα πλοία που μιλάμε με απόφαση της κυβέρνησης να αυξάνει την πληρότητα στο 85% για να ταξιδεύει ο κόσμος και την ίδια στιγμή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σε μια πάρα πολύ μεγάλη αίθουσα που διαθέτει το Περιφερειακό Συμβούλιο και μπορεί να κάνει τις συνεδριάσεις του, να μην μπορεί με όλους τους υγειονομικούς κανόνες να συγκληθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο και να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Και να έχουμε αυτή τη διαδικασία που παρακολουθούμε όλοι, η οποία εγώ πιστεύω ότι δεν τιμά κανένα. Κανένα δεν τιμά αυτή η διαδικασία. Υπάρχει κανένας που θεωρεί τον εαυτό τον τιμά αυτή η διαδικασία εδώ πέρα, άλλος να βγαίνει από την παραλία με τις παντόφλες. Να γίνεται μία χαύρα, να μην μπορεί να τοποθετηθεί στην ουσία άνθρωπος, να μην μπορεί να πάρει κανένα το λόγο να εκθέσει μέσα σε 2 λεπτά τις απόψεις του. Τι είναι η διαδικασία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και γι' αυτό βάζουμε το θέμα να τοποθετηθούν όλες οι παρατάξεις, πολύ περισσότερο που υπάρχει το προηγούμενο, για πρώτη φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο απήχαν 6 παρατάξεις. Για πρώτη φορά, επί του ουσία σύσσωμη αντιπολίτευση, με εξαίρεση τη διοίκηση. Χρυσή Αυγή και το Σύμμερο συνδικούν.